Το χαρακτηριστικό είναι ότι την ημέρα της κηδείας του, στην κηδεία του που ήταν πάνδημη η κηδεία του, εκκλησιαστικά και από λαϊκούς πάρα πολλούς, πάρα πολλοί άνθρωποι, ιδιαίτερα και τσιγκάνοι και αθήγανοι και Αιγύπτιοι και Ρωμνοί, όπως πρέπει να ονομάζουμε και να τους λέμε, ήταν πάρα πολλοί, γιατί ο Παπαφώτης σε όλη του τη ζωή προσπαθούσε και αυτούς τους ανθρώπους με πολύ αγάπη να τους αγκαλιάσει και τους βάπτιζε και τους πάντρευε. Τελούσε το γάμο της. Και δε στα βιβλία του ναού, είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι στα βιβλία αναφέρεται ως παράνυμφος και ως ανάδοχος ο ίδιος ο Παπαφώτης, διότι του έλεγε στους συγχωριανούς του να προσπαθήσουν να έρθουν να βαφτίσουν τους γύφτους, αλλά επειδή φοβόταν οι άνθρωποι, δεν πήγαιναν, με αποτέλεσμα είναι να γράφει ο ίδιος που εκκλησιαστικά δεν στέκει αυτό το πράγμα, να είναι ο ίδιος ο ιερέας και ο ίδιος ο ανάδοχος, αλλά έβαζε το όνομά του διότι αυτός τους πάντρευε. Έχουμε δε πολύ όμορφα περιστατικά τα οποία προκαλούν έτσι ένα μηδίαμα και μια ευχάριστη νότα στην όλη διήγηση, ότι πήγε κάποτε, λέει, ένας Ρωμιός και τον βάφτισε. Στο τέλος συνήθιζε να τους δίνει και τα ρούχα, να τους δίνει, μάζευε ρούχα από παντού και είχε να δώσει. Του έδωσε και ένα ζευγάρι παπούτσια, τα οποία ήταν στενά. Τότε ο Παπαφώτης του έλεγε, βάλτε τα παπούτσια και τα λοιπά. Δεν χωρούν, έλεγε αυτός και τα λοιπά. Βάλτε, δεν χωρούν. Βάλτε, δεν χωρούν. Γιατί ήταν στενά τα παπούτσια. Ο Παπαφώτης όμως ήθελε με τη σώνη και καλά να βγει με τα παπούτσια του Παπαφώτη. Για μια στιγμή παίρνει, λέει, το μαχαίρι, κόβει το μπροστά μέρος και τα έκανε παντοφλέτα παπούτσια και το έβαλε ο άνθρωπος χωρίς να έχει μπροστά, μόνο και μόνο για να χαρεί ο Παπαφώτης. Έβρισκε πάντα πρακτικές λύσεις, ξέρετε. Αυτό το τυποποιημένο που έχω με κληρική, άκουσα, ας πούμε, κληρικό να λέει. Προσέξτε να δείτε ένα μικρό θαύμα που για μας είναι πολύ μεγάλο αυτό το θαύμα. Κάποτε ο πατήρ Δημήτριος, πέρυσι, ξεκίνησε να πάει να επισκεφθεί το Άγιον Όρος. Όπως συνηθίζουμε όλοι οι κληρικοί να πηγαίνουμε να συμβουλευόμεθε τους Αγιορείτες Πατέρες. Έμεινε στην Ουρανούπολη σε μια πανσιόν, σε ένα σπίτι. Εκεί η κυρία η οποία είχε την πασιόν είχε ένα μεγάλο πρόβλημα. Ήταν πάρα πολύ στεναχωρημένη, διότι η κόρη της παρουσιάστηκε μια μορφή καρκίνου, πολύ δύσκολη, και ήταν πολύ λυπημένη για αυτό το θέμα, ότι η κόρη της θα οδηγούνταν οπωσδήποτε πολύ σύντομα στο θάνατο. Ο πατήρ Δημήτριος την είδε και δεν είχε τίποτα άλλο τι να της πει. Λέει, κάνε προσευχή, λέει, και στον Παπαφώτη μας. Λέει, ποιος είναι αυτός, δεν το ξέρω. Είπε 2-3 πράγματα ο πατήρ Δημήτριος για τον Παπαφώτη και της δίνει στο τέλος λίγο από τον δερδρολίβανο, που από τον τάφο του Παπαφώτη, για να το κρατήσει, και λέγοντας στην κυρία αυτή, δώστε το αυτό στην κόρη σας να το βράσει και να το πιει. Και ο Παπαφώτης κάτι θα της κάνει. Είχε βεβαία την ελπίδα και ο πατήρ Δημήτριος ότι θα θαυματουργήσει ο πατήρ Φώτιος σε αυτή την περίπτωση. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση η κοπέλα αυτή της εμφανιζόταν κάθε βράδυ στον ύπνο της μια μορφή που της έλεγε να μην πάει σε γιατρό, να μην επισκεφθεί γιατρό. Τελικά πίστηκε μετά από αυτό που έγινε, παιδί μου, πάρε αυτό που μας έδωσε αυτός ο παππούλης με πίστη έτσι και να πας και στο γιατρό να δούμε τις εξετάσεις σου. Όταν πήγε λοιπόν και έκανε τις εξετάσεις στο μόνιτορ των εξετάσεων που ο γιατρός έπαιρνε κάποια δείγματα προφανώς, βγήκε το δενδρολίβανο. Και η κοπέλα αυτή είναι υγιής μέχρι σήμερα που επικοινωνεί με τον πατέρα Δημήτριο.